Λάκη Λαζόπουλε, καλησπέρα. Έχουμε μία τάση. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε το 75% του exit poll. Έχει δει τους αριθμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει τάση να είναι πρώτο κόμμα. Μακριά από την αυτοδυναμία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες εντός της Βουλής. Η λαϊκή ενότητα στα όρια του μέσα και του έξω. Καλησπέρα καταρχήν. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Το αίσθημα αυτό ήταν ότι θα υπάρχουν μικρές διαφορές, θα υπάρχει ένας πολιτικός κατακερματισμός, ο οποίος θα δώσει βέβαια προνόμιο στο πρώτο κόμμα για να, όπως άκουσα από κάποιον, γιατί δεν βλέπω αλλά ακούω, στο ΣΥΡΙΖΑ αν τελικά είναι αυτά τα αποτελέσματα και έχει το προβάδισμα που φαίνεται ότι έχει. Νομίζω ότι ο κόσμος θα δούμε και με τα ποσοστά της αποχής τι θέλει να πει συνολικά, γιατί νομίζω ότι μια εκτίμηση μόνο με αυτούς που ψηφίσαν δεν θα είναι σωστή. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σωστή η εκτίμηση μαζί με αυτούς που δεν ψηφίσαν, με αυτούς που απήχανε, γιατί αυτοί που απέχουν θα είναι το μεγάλο κόμμα της εξέγερσης απέναντι στα μέτρα τα οποία θα έρθουν. Λάκη, θεωρείς ότι αυτοί οι οποίοι απογοητεύτηκαν, αυτοί οι οποίοι περίμεναν να μην υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο, είναι και αυτοί οι οποίοι απέχουν σήμερα και δεν επέλεξαν κάποιο άλλο κόμμα, είναι το κόμμα της οργής, το κόμμα της απογοήτευσης, λες? Είναι το κόμμα της απογοήτευσης και της οργής, το οποίο θα βγει στους δρόμους και νομίζω ότι θα είναι το κόμμα της εξέγερσης από εδώ και στο εξής, στα μέτρα που έρχονται. Εγώ δεν πιστεύω ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί και ας μαζευτούν 150 μαζί να το στηρίξουν. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή λες ότι και πρώτο κόμμα και κυβέρνηση να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, θα υπάρχουν άνθρωποι στο δρόμο, θα δούμε πάλι εικόνες αγανακτισμένων στο Σύνταγμα? Ασφαλώς, ναι. Θα δημιουργηθεί νέα αγανάκτηση, διότι καταλαβαίνω όλοι βεβαίως ότι είμαστε κάτω από ένα καθεστώς εκβιασμού της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Εγώ θα ήθελα να μην είναι τόσο κατακαιρματισμένο το σκηνικό. Δηλαδή υπάρχουν και κόμματα αυτά που λέω πολιτικής φλιαρίας. Δηλαδή δεν λένε τίποτα, ας πούμε, και είναι μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λεβέντης δεν έχει για μένα να πει τίποτα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, παίρνει τις κασέτες από την εκπομπή και τις παρακολουθεί. Δεν θα πει κάτι καινούριο, θέλω να πω. Ή το ποτάμι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ έτσι δεν μιλώ για τους εκπροσώπους, καταλαβαίνω αυτούς που το υπερασπίζονται. Εγώ δεν μου λέει κάτι, δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπήκε απλώς για να απασχολεί την κατάσταση, να κόβει ποσοστά. Δεν έχει κάποια λογική, δεν έχει κάποιο όραμα, δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Και πιστεύω ότι και σταδιακά το ποτάμι ειδικά θα αποσυρθεί σταδιακά. Γιατί εκτιμάς ότι όλο αυτό το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι απογοητεύτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε προς την λαϊκή ενότητα, δηλαδή το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο παρέμεινε πιστό στις αντιμνημονιακές εξαγγελίες, στις αντιμνημονιακές ρητορίες, γιατί δεν πήγε προς τα εκεί? Γιατί η λαϊκή ενότητα έβαλε την πολιτική αυτή που είχε σε ένα νέο όχημα, στη δραχμή. Και αυτό δεν ήταν κάτι που είχε συμφωνήσει ο κόσμος. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν να μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση και να μπορέσει να υπάρχουν κάποιοι στόχοι που έθεσαν όλοι μαζί μέσα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα άλλο όχημα, ένα άλλο τρένο. Δηλαδή πήρε το όχι και το έβαλε στη δραχμή. Το όχι στη δραχμή κάνει ένα τελείως άλλο. Άλλη κατεύθυνση, τελείως. Καμία. Είναι άλλο πράγμα κακή διαχείριση πολιτική και είναι άλλο πράγμα άλλο νόμισμα. Είναι πολύ μεγάλη απόφαση για να φύγει ο κόσμος να πάει από το ένα νόμισμα στο άλλο. Άρα εσύ επειδή νευρίασαν στις διαπραγματεύσεις. Εσύ λες όμως έτσι ότι υπάρχει αυτό το άλλο τρένο, δηλαδή υπάρχει ο δρόμος αντίσταση στο μνημόνιο, όχι μνημόνιο και παρόλα αυτά παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν υπήρχε αυτή η διέξοδο. Εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι η διέξοδος δεν υπήρχε όπως είχε διαμορφωθεί, αλλά αποκλείεται να παραμείνει η ίδια κατάσταση και στο μέλλον. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, η πολιτική είναι ένα πράγμα που τρέχει. Καθένας που τρέχει αλλάζει εικόνες. Δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει εσαΐ ο Σόιμπλε σε αυτή την θέση ή σε αυτή την δύναμη κι που έχει τώρα. Πιστεύω θα διαμορφωθούν άλλες δυνάμεις οι οποίες θα επιτρέψουν και επίσης η αντίδραση του κόσμου εδώ δεν νομίζω θα επιτρέψει. Δεν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, με το ΠΑΣΟΚ αν κάνει κυβέρνηση μαζί και γίνει αυτό το τρίο
να πει με το ζόρι στον κόσμο ότι θα σου επιβάλλουμε αυτά τα μέτρα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε σημεία βίας όπως είχε φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, γιατί εγώ να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ, γιατί θέλω να σε ρωτήσω στη συνέχεια ποια εκτιμάς ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Το ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι δεν εμφανίζονται πρόθυμοι μόνοι τους να συμμετάσχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα και ζητούν να υπάρχει μια κυβέρνηση με όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν με τους ανεξάρτητους Έλληνες και μόνο δεν φτάνουν οι βουλευτές για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα είναι δύσκολη με την έννοια ότι δεν εμφανίζονται πολύ πρόθυμοι οι άλλοι να τον ακολουθήσουν. Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύω εγώ ότι έχει κάποιο λόγο να θεωρεί ότι είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τη δεξιά και να έχει τόσο συγκοληθεί μετά την συνύπαρξη και να θεωρεί θα φέρει και τον μπαμπά του μαζί σε μια διακυβέρνηση. Αν δεν αισθάνονται αυτοί προοδευτικοί και αισθάνονται ότι πρέπει να μπουν όλοι μαζί, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι αποφασίζουν πόσο προοδευτικοί είναι και αν έχει μείνει κάτι από την παλιά ιστορία. Δηλαδή το ότι συνυπήρξανε ήταν ένα προϊόν μιας ανάγκης. Αυτή η ανάγκη τώρα δεν είναι λογικό λοιπόν, να... Σε διακόπτω να μισό λεπτό, Δημήτρη Δανίκα. Κύριε, έχουμε μία είδηση που νομίζω ότι εξυπηρετεί την κουβέντα με την έννοια ότι μας βάζει εντός πραγματικότητας. Στο Μαγεράκι έχουμε νεότερα από τα exit poll. Δεν έχουμε το τελικό, αλλά επειδή βλέπατε και έδρες προηγουμένως, η απογευματινή τάση, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα επιβεβαιωθεί και από το τελικό exit poll, είναι η διαφορά να ανοίγει, να αυξάνει η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, εις βάρος των μικρότερων κομμάτων. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων και ειδικά ορισμένων από αυτά να είναι χαμηλότερα από ό,τι κατέγραφε το 75% του exit poll. Άρα, Θωμά Γεράκη, μπορεί στο 100% του exit poll να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά και άλλα κόμματα που βλέπαμε εντός Βουλής να είναι εκτός Βουλής τελικά? Καταρχήν, αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε νικητή. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει επικάλυψη. Αυτό φαίνεται δηλαδή. Αυτό θα δούμε στο 100%. Στο 100%. Ότι τώρα, ποια ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η διαφορά και πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων, είναι κάτι που θα το δούμε στα επόμενα λεπτά. Το κρατάμε αυτό, μισό λεπτό, Κατερίνα. Το κρατάμε αυτό. Άρα λοιπόν, Λάκη Λαζόπουλε, αν πάμε έτσι στο 100% του exit poll, ίσως τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό που θα τον φέρνει κοντά στην αυτοδυναμία, όχι όμως σε αυτή, και τα μικρά κόμματα με πολύ λίγους βουλευτές για να μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με αέρα πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στον δρόμο, όπως και διαφορετικά τα αποτελέσματα είναι συνέχεια στον δρόμο τον τελευταίο πολύ καιρό. Έχουμε παρατηρήσει, για να πω και εγώ τη γνώμη μου για τις δημοσκοπικές εταιρείες, ότι από λίγο πριν τις ευρωεκλογές, δηλαδή όταν μπήκε η αριστερά στο παιχνίδι, ο ΣΥΡΙΖΑ, αρχίσανε να κάνουν πάρα πολλά λάθη. Τα οποία λάθη γίνανε αφορμή για τα κανάλια και για τα δελτία ειδήσεων, ειδικά για τα κανάλια της διαπλοκής, να κάνουν ένα πολύ χοντρό και άσχημο παιχνίδι, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ένα δεύτερο συγκρατημένο όχι απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της διαπλοκής. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο εισαγγελέας θα έπρεπε να έχει ήδη επέμβει για το θέμα των δημοσκοπικών εταιριών. Έχω τελείως αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον κύριο Καμένο, είναι βέβαιο ότι είναι ενοχλημένοι και κάνουν παιχνίδι συγκεκριμένα με τον κύριο Καμένο, ότι δεν τον βάζουν συνέχεια για να περάσουν αυτό το μήνυμα. Είναι διαρκές. Δεν μπορεί, άκουσα και τον κύριο Γεράκη που λέει ότι δεν ανιχνεύονται οι οπαδοί του κόμματος. Εδώ ανιχνεύσαν το Λεβέντι, έχουν ανιχνεύσει τα πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω, τις βρίσκω λίγο δικαιολογίες αυτές. Ας περιμένουμε. Με συγχωρείτε κιόλας. Εσύ δηλαδή, Λάκη, θεωρείς ότι έχουν συνεννοηθεί οι δημοσκόποι μεταξύ τους να κατεβάζουν ποσοστά συγκεκριμένων κομμάτων? Εγώ πιστεύω ότι έχουν, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Αυτό θεωρείς ότι δημιουργεί ένα κλίμα σε βάρος των κομμάτων, το οποίο από ένα σημείο και μετά το βλέπουμε και στα αποτελέσματα, δηλαδή καθορίζεται με έναν τρόπο και το αποτέλεσμα? Είναι περίεργο πως ξαφνικά βρίσκεται, ας πούμε, από τη μία στιγμή στην άλλη, ο Λεβέντης φαβορεί. Αυτά τα πράγματα δεν λέω για τον άνθρωπο, γιατί αγγίζει τα όρια της πολιτικής φιλανθρωπίας. Έτσι, δηλαδή, ο Λεβέντης είναι. Αυτή είναι η γραμμή. Δηλαδή, έλα, μωρέ, ο καημένος τόσο καιρό είναι, χτυπάει την πόρτα, δηλαδή, βάλ' τον μέσα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να τον ακούω. Είναι κάπως έτσι. Αλλά αυτό σε εκλογές τόσο κρίσιμες δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορεί να επιλύσει κάτι, ούτε θα δώσει φώτα. Επιμένω. Παίρνει τις κασέτες, βγάζει τις κατάρες που έχει δώσει ο Λεβέντης, κατά στο υπόλοιπο και ό,τι είναι χρήσιμο
το χρησιμοποιείς. Δεν έχει να παράγει πολιτική. Ναι, αλλά σήμερα φαντάζομαι δεν εννοείς ότι επειδή η δημοσκόπηση έδειξε τον Λεβέντη κοντά στη Βουλή, ξαφνικά αποφάσισε όλος να ψηφίσει Λεβέντη. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε. Όχι, όχι. Καλλιεργείται ένα κλίμα ότι οι νέοι στρέφονται εκεί και ξαφνικά τους αρέσει αυτό και όλοι οι απολιτικοί τους αρέσει να είναι λίγο. Δηλαδή παίζουν παιχνίδι. Παρακολουθώ τις συζητήσεις των δημοσιογράφων στα κανάλια και ξέρω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις κάνουν ένα ολόκληρο παιχνίδι ύβρεων, απαξίωσης, κουβέντες. Δεν είναι απλώς ότι λένε μια φωτογραφία της στιγμής. Όχι, δεν είναι καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι ενταγμένες σε ένα παιχνίδι της διαπλοκής και πιστεύω ότι η εισαγγελέα έπρεπε να έχει ήδη επέμβει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βάλε μια τελεία, σας παρακαλώ. Θέλω μια απάντηση από τον Θωμά Γεράκη. Η άποψη του κυρίου Λαζόπουλου. Η ερώτηση, Θωμά, και αυτό το οποίο λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, είναι ότι στην ουσία υπάρχει μια συνεννόηση για την υποεκτίμηση κάποιων κομμάτων ή την υπερεκτίμηση κάποιων άλλων. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν όλοι και δεν θέλω να το πιστέψω. Τουλάχιστον εδώ στον Α, αρχείο έχουν όλοι, μπορούν να δουν τι δύναμη στα αποτελέσματα και στις προηγούμενες εκλογές και στις ευρωεκλογές. Εν πάση περιπτώσει και να κρίνει. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Απλά δυσκολεύομαι να συνεννοηθώ. Κύριε Λαζόπουλε, δυσκολεύομαι να πιστεύω. Εμείς δεν είχαμε δημοσιεύσει για το δημοψήφισμα εδώ, κύριε Λαζόπουλε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δυσκολεύομαι όμως να πιστέψω ότι οι εταιρείες οι οποίες κατά κόσμον πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε αυτή, βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ, και οι εταιρείες που κατά κόσμον λένε ότι πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία σε άλλα κόμματα, καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα. Δυσκολεύομαι δηλαδή να πιστεύω ότι υπάρχει συνεννόηση και όλων των κομμάτων. Δηλαδή ότι γίνεται. Να συμφωνήσουμε ότι θα τηλέφωνο. Τότε να συμφωνήσουμε ότι τα τηλέφωνα εξαφανίζονται οι αριστεροί και απαντούν μόνο οι δεξιοί. Λοιπόν, πρέπει να πω γιατί έχω μια τηλέφωνα για το 8. Να πάρει σε παρακαλώ, Θωμά, τα τηλέφωνα μόνο οι δεξιοί. Δεν έχουν τηλέφωνα οι ΑΝΕΛ. Συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουν τηλέφωνα μόνο οι οπαδοί του Λεβέντη. Ξέρω εγώ, είναι παράλογα αυτά τα επέλεγα. Λάκη Λαζόπουλε, θα σου πω ότι δεν αποχωρεί σε ένδειξη διαμαρτυρία ο Θωμάς Γεράκης. Πάει να φέρει τα τελικά αποτελέσματα του Exit Poll, έτσι, για να δούμε και πραγματικά πού βρισκόμαστε. Δεν βλέπω έτσι κι αλλιώς. Δεν βλέπω. Την γνώμη μου θα την πω, είτε βλέπω είτε δεν βλέπω ούτε σε άλλους. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα, Αντώνη. Πες το. Το θέμα δεν είναι κομματικό, Λάκη, όμως. Το 75% του ελληνικού λαού, αυτό που ψήφισαν, είναι με το μνημόνιο, Λάκη. 75-80, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Το 80. Είναι 75% άρα το 20% με το είναι εναντίον. Και αυτό βγαίνει υπέρ του. Όχι. Ναι, έτσι βγαίνει. Τα αποτελέσματα, δύο λεπτά. Δεν νομίζω ότι βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Τα ουσιώδη, Λάκη. Τα ουσιώδη συμπεράσματα είναι αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το 100% είναι ενάντια στο μνημόνιο. Είναι άλλο πράγμα αν κάποιο θεωρεί ότι είναι αναγκασμένο. Είναι σουρεαλιστικό αυτό. Μα πάρα πολύ. Η πρόσθεση να απαντήσει στον Δημήτρη, δεν έκανε απαντήσει αυτό που το ρωτάει. Σημαίνει αγάπη προς το μνημόνιο. Δεν είπα ότι είναι αγάπη προς το μνημόνιο. Το δέχτηκαν πλέον και ψηφίζουν αυτή τη στιγμή το μνημόνιο 8 στους 10. Πολλά πράγματα έχουν δεχτεί. Τα δέχτηκαν. Δημήτρη, πολλά πράγματα έχουν δεχτεί. Μα δεν πήγανε στο Λαφαζάνι. Πολλές γυναίκες ζουν με τον άντρα τους πολλά χρόνια και δεν θέλουν να τον βλέπουν μπροστά. Δεν πήγανε στο Λαφαζάνι. Για άλλους λόγους δεν πήγανε στο Λαφαζάνι. Δεν πήγανε στο Λαφαζάνι. Στο Λαφαζάνι δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν εμπνέει κάτι ο Λαφαζάνης. Δεν πήγανε στο Κουκουέ όμως. Δεν λέει κάτι. Δεν πήγανε στο Κουκουέ. Δεν πάνε στη Δραχμή. Δεν είναι αφαίρετο αυτό που λες, Δημήτρη. Το Κουκουέ δεν ζητάει ποτέ εξουσία. Δεν ζητάει να κυβερνήσει. Το Κουκουέ θέλει να είναι. Για το σύστημα, το συμπέρασμα είναι ότι θα περνάνε οι νόμοι τώρα με 220-230 έδρες. Και έτσι σταθεροποιείται το σύστημα, Λάκη. Δες το στην γενικότερη εικόνα του, μην βλέπεις τα κομματικά. Οι νόμοι, μπλεχτήκαμε οι εδώ νόμοι με τα κομματικά. Δεν περνάνε γιατί είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Το σύστημα αυτή τη στιγμή θα περνάει τους νόμους με 230 έδρες, που αν δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία θα βάζει πλάτη. Ανεξάρτητα αν πάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Είναι αδιάφορο αυτό. Συμφωνούμε, δεν καταλαβαίνεις λοιπόν. Δημήτρη, γιατί, ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα το κομματικό. Εμείς έχουμε μπλακεί τώρα με το κομματικά, με τα μαντριά, με τις τρούγκες, τις πράσινες. Πιστεύω. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Εμείς να κοιτάμε την ουσία και η ουσία είναι αυτή. Ότι μετά από 5 χρόνια ο ελληνικός λαός ψηφίζει, θέλεις πες το μετά. Να απαντήσει. Ψηφίζει μνημόνιο ο Λάκη. Να απαντήσει, παρακαλώ. Τι είναι η ουσία. Εγώ, Λάκη, μια απάντηση για να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Μα τι διαφωνία, ναι, τα λένε. Έχω μια διαφωνία πλήρη. Δημήτρη μου, τον παρακαλώ πολύ. Ψηφίζει ευρώ. Ευρώ. Το σημαίνει τη διαφορά. Κύριε, παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί σε έναν άνθρωπο που δεν σας βλέπει και δεν σας ακούει. Δημήτρη, μιλάμε σε μια σύνδεση. Δεν είναι ωραίο και δεν είναι και τηλεοπτικό. Λάκη Λαζόπουλε, για να κλείσουμε. Το ερώτημα, το ερώτημα που θέτει ο Δημήτρης Δανίκας, για να το συνοψίσω, είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι όπως διαμορφώνεται, η οποία ψήφισε και καλείται να εφαρμόσει
το επόμενο μνημόνιο. Και αν δεν είναι όλοι στην κυβέρνηση, θα είναι και στην αντιπολίτευση κόμματα που επίσης το έχουν ψηφίσει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχει διαμορφωθεί μια νέα δυνατή ελληνική κοινωνία, η οποία μπορεί να υποχωρεί, μπορεί να περνάει δύσκολα και να δέχεται τον βιασμό αυτών των Ευρωπαίων, αλλά μέσα της το μνημόνιο δεν το έχει δεχτεί. Δεν προσθέτω εγώ τους αριθμούς για να βγάλω αγάπη και εκτίμηση για το μνημόνιο. Πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό του Έλληνα είναι περιμένει τη στιγμή για να δει πώς θα δράσει. Γιατί βρέθηκε σε πολύ δύσκολο σημείο, ξέρει ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Δεν του άρεσε που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ θέλουν και το μνημόνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, με την πρώτη εκτίμηση. Όπως και πολλοί στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν το μνημόνιο. Ναι, φαντάζομαι ότι αν είχα την επιλογή κάποιος δεν θα το ήθελε, ναι, είναι σίγουρο. Με την πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος, την επίσημη από την Singular, θα είμαστε και πάλι μαζί, που θα έχουμε πλέον τα δεδομένα μπροστά μας. Να δούμε και ποια είναι η διαφορά. Ωραία. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Λάκη Λαζόπουλε.